τέταρτη μέρα σήμερα. Η διάθεση και τα πόδια των παιδιών είναι καταπληκτική. Είμαι χαρούμενος που συνεργάζομαι μαζί τους και όπως είδατε και εσείς τώρα στο τέλος συμμετείχα και εγώ με τους πίεσο περισσότερο και τους οικογοησμούς απέναντί μου είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό το κλίμα είναι το ένα από τα συστατικά για μια καλή πορεία. Κοιτάξτε, το μυστικό κατά κύριο λόγο είναι αυτό. Να είμαστε όλοι καλά μεταξύ μας και να έχουμε κοινούς στόχους και κοινή πίστη. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί σε μια ομάδα ο καθένας να έχει δικό του δρόμο. Μόνο είναι ένας και τον ακολουθούν όλοι. Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούργια, έχει καλούς παίκτες. Θέλει το χρόνο της, γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να δέσει και να ετοιμαστεί στο μέτρο του δυνατού για την αρχή των υποχρεώσεων που έχουμε. Γιατί να ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε 8 παιχνίδια συνολικά. Είναι Super Cup, είναι πρωτάθλημα, είναι Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε δυνατόν έτοιμοι. Τα παιδιά είναι καλά, είναι σε καλή ηλικία. Οι περισσότεροι μπορούν να αποκριθούν σε σκληρή προπόνηση. Έχουν και την εμπειρία και αυτό είναι σημαντικό. Ισόνται από κάποιου πιτσιρικάδε, οι οποίοι δεν είναι λίγοι. Έχουμε 4 παιδιά τα οποία είναι γύρω στα 20 με 21 χρονών. Αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. Οι οποίοι και μαθαίνουν την του αλλά και βοηθάνε. Και νομίζω ότι στο τέλο θα κάνουμε κάτι καλό με την ομάδα. Με τι ομάδε θα έχουν κλείσει το ρόστερ. Το φετινό το πρωτάθλημα το βλέπετε στο ίδιο επίπεδο με πέρσι. Πιο πεσμένο, πιο ανεβασμένο. Εκτιμώ ότι θα είναι όπω το περσινό. Απλά πιστεύω ότι υπάρχει άλλη μια ομάδα σε σχέση με πέρσι. Θα είναι η Σύρος, η οποία θα κάνει προγραμματισμό.